Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα και το καθυστέρησαμε και αρκετά να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στο Φεστιβάλ Βιβλίου, να ξεφυλίσουμε τα βιβλία, να μυρίσουμε το φρεσκοτυπωμένο χαρτί, έστω και μέσα από τον αέρα του ραδιοφώνου. Άλλωστε, όπως σας λέω και κάθε απόγευμα, εκεί είναι η παραλία, εδώ είναι η παραλία, να κάνετε μια βόλτα, να είναι τόσο όμορφα και το ηλιοβασίλεμα και η μυρωδιά και ο κόσμος και αυτή η αίσθηση και του καλοκαιριού και ο καιρός που βοηθάει, και νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη βόλτα σε καθημερινή βάση να την κάνετε στην παραλία της πόλης. Θέλω να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί όταν μιλάμε για ποιήση όπως μιλούσαμε και χθες, υπάρχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, γιατί η ποιήση είναι κάτι πολύ προσωπικό για τον καθένα από εμάς ως αναγνώστες, και έχει την τιμητική της όχι μόνο τώρα στο φεστιβάλ, εμείς την αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή, και νομίζω ότι πρέπει να βρίσκει χώρο και στα έντυπα, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, πολύ περισσότερο από όσο έχει αυτή τη στιγμή, γιατί της αξίζει. Έτσι λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Ιωσήφ Βεντούρα, πρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων. Μάλιστα πρόσφατα έγινε και η επανεκλογή του στην θέση του Προέδρου, και θα μιλήσουμε και για Άσμα Ασμάτων, το οποίο έχει αποδοθεί στα ελληνικά, και για τα ποίηματα του Πέτρου Αλόβητου και για το Ταναΐς. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γενικότερα έτσι και για ποιήση και για βιβλία και για ό,τι άλλο θέλει εκείνος. Να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα κύριε Βεντούρα, και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθώ και να προωθήσω τους στόχους της Εταιρείας Συγγραφέων, τους επιτύχουμε, και συγχρόνως ασχολούμαι και με τα γραπτά μου, με το περιοδικό, το ηλεκτρονικό το οποίο έχω, το οποίο λέγεται Poetica.net. Μάλιστα. Το οποίο είναι το μόνο εξειδικευμένο περιοδικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για πείτε μας πάλι πώς λέγεται. Poetica.net. Poetica.net. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Net. Για να το αναζητήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Οπότε βάλατε όλη την ατζέντα έτσι με τη μία, με το καλημέρα σας που λέμε, το καλησπέρα σας μάλλον, γιατί είμαστε και λίγο μετά τις 7. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι, για να πάμε μετά και στο συγγραφικό σας έργο, με την ενασχόλησή σας ως πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων. Αν έτσι σε τίτλους μου βάζατε κάποια θέματα τα οποία βρίσκονται και στη δική σας ατζέντα ως πρόεδρου και που σας απασχολούν, το μείζον ποιο είναι, δηλαδή αυτό που απασχολεί περισσότερο αυτή τη στιγμή και που χρειάζεται άμεση επίλυση για τους Έλληνες συγγραφείς? Ακούστε, η Εταιρεία Συγγραφέων έχει στόχο, κύριο στόχο, να προβάλλει και, το έργο των μελών της, και όπως ίσως θα γνωρίζετε, μεταξύ των μελών της περιλαμβάνονται τα πιο σημαντικά, οι πιο σημαντικοί πεζογράφοι και ποιητές. Φυσικά. Της Ελλάδος. Mm-hmm. Να προβάλλει λοιπόν αυτό το έργο και συγχρόνως να προασπίσει τα δικαιώματά τους, δικαιώματα που πολλές φορές δεν γίνονται σεβαστά. Εν πάση περιπτώσει, η Εταιρεία Συγγραφέων αυτή τη στιγμή, mm-hmm, έχει τον κύριο στόχο της την εξωστρέφεια, συμμετέχει στις διεθνείς εκθέσεις και είχε ήδη συμμετάσχει τον περασμένο χρόνο στην έκθεση της Φραγκφούρτης και της Μπολόνιας, στην έκθεση βιβλίου, mm-hmm, της Θεσσαλονίκης, mm-hmm, στην Διεθνή Έκθεση, mm-hmm, της Θεσσαλονίκης, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να προωθήσει την φιλαναγνωσία και το ενδιαφέρον της νεολαίας για το βιβλίο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρωταρχικός σας στόχος είναι η εξωστρέφεια, από ό,τι κατάλαβα, και το να επικοινωνηθεί το έργο των συγγραφέων, που είναι σημαντικό. Γενικότερα πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η φιλαναγνωσία και το ενδιαφέρον του κοινού έχει αυξηθεί μετά την πανδημία που περάσαμε, κύριε Βεντούρα? Ακούστε, υπάρχει μια έρευνα που έγινε από το ΜΟΣΔΕΛ και η οποία έρευνα, μια επιστημονική έρευνα, η οποία απέδειξε ότι, αν θυμάμαι καλά τα αποτελέσματα,
μόνο το 33% του ελληνικού πληθυσμού ασχολείται με το βιβλίο και την φιλανογνωσία. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό το βιβλίο να γίνει αγαπητό και στη νεολαία, στη μαθητιώσα νεολαία. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να φροντίσει ώστε τα σχολεία να μπορούν να διαθέσουν κάποια ώρα για τη λογοτεχνία, να συνομιλούν με τους συγγραφείς που αυτά επιθυμούν και παρουσιάζοντάς τους στο μαθητικό κοινό, ώστε να δημιουργηθεί αυτός ο σύνδεσμος που θα αποτελέσει και τη βάση της ανάπτυξης της φιλανογνωσίας. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δικά μας, στα δικά σας για την ακρίβεια, και θα μου επιτρέψετε έτσι να ξεκινήσω από το άσμα ασμάτων. Έχω μια αδυναμία και νομίζω ότι όλοι μας, αν έχουμε διαβάσει και ακούσει και τα υπέροχα τραγούδια, εκείνο το άλμπουμ του Μίκη Θεοδωράκη, και ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι η μπαλάντα του Ματχάουζεν και το κορίτσι με το φόρε. Θέλω να μου πείτε για αυτή την προσέγγιση, πόσο δύσκολο ήταν και πώς έτσι το αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα τόσο εμβληματικό έργο. Ναι. Από πάρα πολύ καιρό μάζευα ξένα βιβλία τα οποία ανέλυαν και σχολίαζαν το άσμα ασμάτων. Πρέπει να σας πω ότι, όπως το λέω και στο βιβλίο μου, το άσμα ασμάτων ποτέ στην Ελλάδα δεν είχε μεταφραστεί επακριβώς ακολουθώντας τον κανόνα τον εβραϊκό, δηλαδή το άσμα όπως καταγράφεται στον εβραϊκό κανόνα. Όλες οι αποδόσεις οι οποίες έγιναν από το 30 και μετά, ξεκινώντας από τον Φριλίνγκο, από τον Ιωσέφ Ελιγιά, αλλά και τους συγγραφείς και τους ποιητές όπως τους Εφέλη, δεν ήσαν αποδόσεις, δεν ήσαν μεταφράσεις. Στην πραγματικότητα, το βιβλίο το οποίο παρουσιάσαμε με τις εκδόσεις Νίκας, με τη συνεργασία των αδελφών Νίκα, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την βοήθεια που μου προσέφεραν, είναι ένα βιβλίο που αποδίδει το εβραϊκό κείμενο. Mm-hmm. Το οποίο άλλωστε, το βιβλίο είναι δίγλωσσο, έχει, ναι, και το εβραϊκό κείμενο, έχει και με ελληνικούς χαρακτήρες τον τρόπο που διαβάζεται το εβραϊκό κείμενο και την μετάφραση των λέξεων, λέξη προς λέξη. Η μόνη ελευθερία που έχω πάρει είναι η αναδιάταξη των λέξεων στο συντακτικό άξονα. Μάλιστα. Ώστε να δημιουργηθεί καλύτερο ποιητικό αποτέλεσμα. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει και η φόρμα, η ποιητική, έτσι δεν είναι, βέβαια. Ναι, ακριβώς. Πέραν όμως αυτών, υπάρχει ένας εκτεταμένος σχολιασμός, ξεκινώντας από την ιστορία του άσματος, από τον συγγραφέα, μιλώντας για τον συγγραφέα, μέχρι και την ανάλυση στίχο με στίχο του άσματος, αναλύσεις οι οποίες βασίζονται σε τρεις αναγνώσεις. Μία ανάγνωση κοσμική, δηλαδή διαβάζοντας το άσμα σαν ένα κείμενο ερωτικό και τίποτε περισσότερο. Είναι κατά βάση ερωτικό όμως, δεν είναι το άσμα ασμάτων. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά δεν είναι η άποψη της Εκκλησίας αυτή. Ναι. Ούτε της συναγωγής, ούτε της Εκκλησίας, ναι. Δηλαδή δεν είναι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, αν θέλετε, ναι, άποψη. Εν πάση περιπτώσει, γιατί κατά την άποψη την θρησκευτική, το άσμα, οι δύο, δηλαδή ο έρωτας αυτός που αναδεικνύεται στον εραστή και στην ερωμένη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο έρωτας της Εκκλησίας απέναντι του Ιησού Χριστού στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ναι, 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 και θεϊκής παρουσίας στην Εβραϊκή Συναγωγή. Βέβαια, δεν το βλέπω έτσι, αλλά ωστόσο είμαι υποχρεωμένος και σχολιάζω και με κοσμικό τρόπο το άσμα, αλλά
και επίσης σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση δίνοντας ερμηνείες, όπως και σύμφωνα με τον εβραϊκό μυστικισμό. Αυτά λοιπόν υπάρχουν και υπάρχουν και παραρτήματα όπου ερμηνεύονται, βοηθούν στην κατανόηση του άσματος. Αυτά. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Τάναϊς, το λέω σωστά, είναι το, ναι. το πλοίο, Τάναϊς, έτσι. Ναι. Η λέξη Τάναϊς είναι μια ονομασία του ποταμού Ντόν, αρχαία ονομασία του ποταμού Ντόν, ναι. του ρωσικού ποταμού Ντόν. Ναι, και ήταν και το όνομα ενός πλοίου, ναι. ατμόπλου, το οποίο... οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν τους Εβραίους της Κρήτης στον Πειραιά προκειμένου να τους βάλουν στα τρένα για το Auschwitz. Και αυτό... Ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω ότι σας ενέπνευσε αυτή η ιστορία για να γράψετε έτσι κάτι. Στην ουσία έγραψα δύο ελεγίες. Mm-hmm. Βέβαια, η ιδιαίτερη μου ενασχόληση με το πλοίο Τάναϊς οφείλεται στο γεγονός ότι εγώ είμαι Εβραίος στο θρησκεύμα και είμαι και ο τελευταίος Εβραίος που έχει γεννηθεί στην Κρήτη. Στην πραγματικότητα, αλήθεια. Μάλιστα. Είμαι ένα διεσώθην από την γερμανική λέλαπα, διότι η οικογένειά μου εγκαίρως το 1942 έφυγε με ένα μικρό καΐκι από την Κρήτη και ήρθε στην Αθήνα, όπου και η οικογένεια κρύφτηκε για να διασωθεί από τον διωγμό των Γερμανών. Έτσι, η έγκληση στο Τάναϊς, στην ουσία, τα παιδιά τουλάχιστον τα οποία ήταν εκείνα, ή πολλά από τα οποία ήταν και συνομιλικά μου, θα ήταν ίσως σήμερα συνομιλητές μου, θα έλεγα. Ένας είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι αυτού του γεγονότος και έτσι έγραψα δύο ελεγίες, το Τάναϊς και το Κυκλώνιο. Το Κυκλώνιο είναι μια αναφορά στο Ζάικλον, το οποίο το αέριο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για να σκοτώσουν τους Εβραίους, αλλά και στο Κυκλών, στον Κυκλώνα, λέλαπα δηλαδή, που έφυγε. Στην Θεσσαλονίκη, το γνωρίζετε βέβαια πολύ καλά, υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα και μεγάλη έτσι, ευαισθησία στα συγκεκριμένα θέματα. Η δική σας σχέση με την Θεσσαλονίκη και τους συντοπίτες σας εδώ, ποια είναι? Έχω πολύ καλή σχέση με την κοινότητα Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι και ο πρόεδρος της Ωδαβής Αρτιέλ είναι φίλος και... πάρα πολλοί από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης είναι γνωστοί μου. Βέβαια, οι γνωριμίες μου στον εβραϊκό κύκλο είναι κυρίως στην Αθήνα. Διότι στην Κρήτη δεν υπάρχουν Εβραίοι γεννημένοι εκεί, υπάρχουν ελάχιστοι Εβραίοι προθετικά, καμιά δεκαριά, ίσως 12, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι, οι οποίοι όμως είναι Εβραίοι οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη για λόγους είτε επιχειρηματικούς είτε για την αγάπη τους για το νησί, γιατί θέλουν να περάσουν τα χρόνια των γερατιών τους εκεί και έτσι βρίσκονται εκεί. Στην Κρήτη, στα Χανιά, διασώζεται μια συναγωγή η οποία είναι ένα παλιό κτίριο ενετικό και είναι και το μόνο ζωντανό μνημείο, αν θέλετε, της εβραϊκής παρουσίας στα Χανιά και στο νησί. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε για το Φεστιβάλ της Πόλης και επίσης την σχέση σας με το Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης και κάτι έτσι πιο προσωπικό, μια δική σας πιο προσωπική ανάμνηση από την Θεσσαλονίκη. Με τι την έχετε συνδέσει το μυαλό σας ενδεχομένως? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μαγεύει όλους τους Έλληνες, όσους έχουν την χαρά να την επισκεφθούν, διότι έχει το δικό της μαγνητισμό, έχει μια παλιά μεγάλη ιστορία, είναι ένα, αν θέλετε, μνημείο πολυπολιτισμικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια ανεδείχθη σαν πολιτισμός, αν θέλετε, και από την Δημαρχία κυρίως της Θεσσαλονίκης.
Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, η σχέση μου είναι πολύ αγαπητική. Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Βεντούρα. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, καλές εμπνεύσεις και καλό ταξίδι όλα τα απονήματά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια.